το διαδίκτυο δίνει το δικό του τόνο στα πράγματα. Τρολάρει την καθημερινότητα, τρολάρει όλα αυτά τα οποία περνάμε. Και τα παράλογα μαζί. Θα σας αρέσει αυτό που θα δείτε, θα σας αρέσει πολύ, θα γελάσετε. Διότι φτιάξανε, εν πάση περιπτώσει, το κομμωτήριο για τις κυρίες που είναι ανεμβολιαστές. Για πάμε να το δούμε. Είναι μια λύση. Για πάμε, για πάμε. Στα όμορφα κορίτσια που έχουν κρίση καρδιά δεν κάνουν καπρίτσια. Κομωτριά μου, σε έχω βάλει στην καρδιά μου, σε έχω βάλει στην καρδιά μου, όμορφη κομωτριά μου. Αν είσαι και μικροβιοφοβικός, είναι και μια λύση, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Κάτι επιστολές παίρνουμε συνήθως από αυτούς τους, από αυτές τις θηρίδες. Δεν είναι από αυτές τις θηρίδες. Κάτι επιστολές αυτό. Αλλά σου λέει και έτσι γίνεται η δουλειά. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το τακτοποιείς. Ναι, δεν πειράζει. Αυτό που είναι κοντά στο σκάλπ. Θα αλλά φτιάξουμε την κουπ του κορονοϊού. Μάλιστα. Το χτένισμα του κορονοϊού. Μάλιστα. Από κάποιο σημείο και κάτω τακτοποιημένο, το υπόλοιπο όπως έχει γίνει. Μην χάνουμε το χιούμορ μας, παιδιά, παρόλο που είναι δραματική κατάσταση, μην το χάνουμε. Ο Φλεβιανός εχθές έδειχνε ένα βίντεο με τη λύση που βρήκανε για την εστίαση και για τους ανεμβολίαστους και για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν rapid test. Είχε παρκάρει ο άλλος το αυτοκίνητο μπροστά στην ταβέρνα, ναι. Του έστρωσε το τραπεζομάντιλο πάνω στο καπό, του πήγε το ταψί με το χοιρινό, με τις πατατούλες, τη χωριάτικη, το τζατζίκι, στο το κρασάκι, στο καπό. Έβγαλε από το πότ παγκάζ την καρεκλίτσα, την εκδρομική, την πτυσσόμενη, έκατσε μπροστά στο καπό, έβαλε τη μουσική μέσα στο αυτοκίνητο κάτω τα παράθυρα να παίζει και σου λέει: εδώ παιδιά, δεν θέλω ούτε τεστ, δεν θέλω ούτε μάσκα, δεν θέλω τίποτα. Μόνο μια θέση πάρκινγκ δηλαδή. Θα το κάνουμε driving.